το παιδί σας να μην ήταν στη ζωή. Ναι. Μπορεί να ήταν στη θέση της άλλης κοπέλας ή να είχαμε την ίδια τύχη, την ίδια κατάληξη. Είναι μεγάλο σοκ. Η είδηση ότι ο δολοφόνος της Ελένης το Παλούδι είναι το ίδιο πρόσωπο με τον βιαστή της 19χρονης μαθήτριας έσκασε σαν βόμβα στην οικογένειά της. Όταν μπήκε στο σπίτι ήταν καταρχήν αγχωμένη, το χρώμα της ήταν, την είδα από το πρόσωπό της ότι κάτι έγινε. Ήταν λερωμένη, είχε χόρτα πάνω της, ήταν βρεγμένο το παντελόνι της. Τη ρώτησα τι έγινε, θα σου πω, θέλω να ξαπλώσω. Της λέω, όχι, αν είναι, μπες στο μπάνιο πρώτα να πληθείς. Και μετά πήγαινε ηρέμηση στο δωμάτιο σου. Έκλαιγε. Δεν έκλαιγε, αλλά ήταν σοκαρισμένη, ήταν αρκετά, το χρώμα της ήταν αρκετά άσπρη. Το δικό σας το μυαλό που πήγε? Ότι μάλλον τσακώθηκε κάπου. Μετά τη φρίκη που έζησε, η 19χρονη επέστρεψε στο σπίτι της κλαμμένη, λερωμένη και σοκαρισμένη. Πήρα την κόρη μου τη μεγάλη τηλέφωνο να έρθει να της ανοίξει κουβέντα, να δούμε τι ακριβώς. Φαντάζομαι πιο εύκολα τα λέει στην αδερφή της. Επειδή ναι, έχουν μικρή διαφορά ηλικίας, μεγαλώσαν, κοιμόντουσαν μαζί, είναι πιο ανοιχτή. Και πιστεύω και αυτό το θέμα είναι λίγο ντροπή, ίσως με τράπηκε εμένα. Πάντως το εκμυστηρεύτηκε στην αδερφή της. Και εσείς πώς έφτασε τα δικά σας αυτά? Από τη μέρη μου την κόρη και μετά όταν την είπες εγώ και της, να τη συζητήσω, μου τα είπε και εμένα. Οι εικόνες όμως δύσκολα σβήνουν από τη μνήμη της. Μου πίεζαν το κεφάλι και μου έδιναν χαστούκια. Όταν τελείωσε η πράξη, αποτύχει, κατάφερα να ξεφύγω. Ακόμα και τότε μου φώναζαν, με απειλούσαν ότι θα το ξαναπάθω. Στη σκοτεινή παραλία Έλλη, πίσω από το ενηδρίο, οι νεαροί βιαστές οδηγούσαν τα θύματά τους. Βρισκόμαστε στην περιοχή του ενηδρίου, μια περιοχή που το καλοκαίρι σφίζει από ζωή, τον χειμώνα όμως ερημώνει. Αυτή την περιοχή φαίνεται πως επέλεξαν οι δράστες για να προσεγγίσουν τα θύματά τους, κυρίως νεαρές φοιτήτριες. Σε μένα προσωπικά σαφώς και αναφέρθηκε. Ήταν συγκλονιστικά και σαν άνθρωπο, σαν μητέρα και σαν δικηγόρος είναι από τις υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκα και ήταν ιδιαίτερα επαχθείς. Τώρα όλο το νησί κάνει μια ευχή να ανοίξουν τα στόματα και όσοι φταίνε να τιμωρηθούν. Θα ήθελα όποιος άλλος έχει ζήσει έστω και το παραμικρό, παρόμοιο, λιγότερο, οτιδήποτε έχει να πει, δεν είναι κάτι που πρέπει να νιώθει ενοχές ή φόβο. Πρέπει να βγει, να ενημερώσει τον κόσμο, γιατί τέτοια άτομα καλό είναι να περιορίζονται.